Να παραιτηθείτε, κύριε Μητσοτάκη. Είναι η μόνη διέξοδο στα διέξοδο. Να παραιτηθείτε και να προκηρύξετε εκλογές. Να προκηρύξετε εκλογές. Να δώσετε τη δυνατότητα στη λαϊκή ετιμιγορία να δώσει διέξοδο. Το τέλος της αγόρευσης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπόθηκαν δύο πράγματα τα οποία είναι θεσμικά εξαιρετικά βαριά. Το πρώτον είναι να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός χωρίς να ζητηθούν εκλογές. Να θυμίσω στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είδα να είναι παρόν ο κύριος Κατρούγκαλος που σίγουρα θα το γνώριζε, ότι ακόμα και αν παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος θα λάβει διερευνητική εντολή για να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε ένα καθεστώς κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, παραίτηση χωρίς εκλογές αναδεικνύει πάντα τον ίδιο συσχετισμό κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Πατάτε 2,5 χρόνια τώρα στο λαιμό της χώρας, στηριζόμενοι σε χορηγούμενα με κρατικό χρήμα μέσα ενημέρωσης και σε αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Ιδού η Ρόδος λοιπόν, ιδού η Ρόδος. Σας ζητάμε να δώσετε λύση. Αποτύχατε να διαχειριστείτε τις κρίσεις. Είστε όχι μόνο ανεπαρκείς, αλλά και επικίνδυνος. Είστε μια κυβέρνηση ενόχων. Ως εδώ λοιπόν. Σας ζητούμε να δώσετε το δικαίωμα στον ελληνικό λαό να σας κρίνει. Για να ξεφύγει η χώρα από τον κλειό της πολιτικής σας. Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Για να δώσουμε ενωμένη τη μάχη της πανδημίας. Για να θεμελιώσουμε ανάκαμψη και προοπτική για όλους. Με κριτήρια δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.